πολύτιμη πηγή για τη γνώση της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού των δύο τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου αποτελεί ο Μιστράς. Η ιστορία του Μιστρά αρχίζει από τα μέσα του 13ου αιώνα με την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους. Ο Μιστράς εξελίχθηκε σε μια σπουδαία καστροπολιτεία και έγινε πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μοραίος. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία στην Ελλάδα. Έτσι. Ερχόμαστε εδώ, ξέρω, Τρίτη, μετά την Ακρόπολη. Είναι πολύ μεγάλος αρχαιολογικός χώρος, μείζων. Και το 1989 ήταν και μνημείο της UNESCO. Ο Μιστράς είναι ο μυστήριος. Εμείς έτσι τον λέμε. Ο μυστήριος Μιστράς. Καταρχήν, έχει περάσει από 40 κύματα που λένε στην κοινός γλώσσα ομιλουμένη. Μετά ήταν 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Το 1821 φύγανε οι Τούρκοι και κλειστήκαν στην Τρίπολη, αλλά 1827 περνάει, 26-27 πέρασε ο Ιμπραήμ Πασάς και δεν άφησε λίθο επί λίθο. Όλη την κοιλάδα και το Μιστρά έκαψε, έσφαξε τους ανθρώπους, δηλαδή δεν άφησε όλο στάχνε και μπούρμπερι που λέμε, έτσι, κυριολεκτικά. Τα δρομάκια περπατάτε, περπατήσανε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι πριν. Είναι το αίμα τους, ο υδρότας τους, οι ερωτές τους, ο θάνατός τους. Και όλη τους τη ζωή είναι εκεί. Έρχεται οι σφαγές τους. Οι σφαγές τους, βέβαια. Ναι, πολύ ο χώρος και... είναι ποτισμένος με υδρότα και αίμα. Όλους εδώ πέρα. Έλα όμως που μέσα από τα χαλάσματα ή ένα μικρό φωτάκι. Ήταν μια τσοπάνησα εδώ πέρα και έφωσε και τα πρόβατά της. Βλέπει στον ύπνο της μια μαυροφόρα γυναίκα και της λέει να πάρεις τα προβατά σου από το σπίτι μου και να έρθεις να μου το ανοίξεις πάλι. Η γυναίκα συγκλονίστηκε πάρα πολύ, άφησε τα πάντα και γύρω στο 1850 ήρθε και ξανάνοιξε το μοναστήρι. Και έτσι οι πρώτες μοναχές άρχισαν να δίνουν μια πνοή σε έναν εγκαταλειμμένο χώρο. Η μονή της Παντάνασσας με 5 μοναχές είναι σήμερα το μόνο ζωντανό σημείο μέσα στο κάστρο. Αδελφή Ακακία λέγεστε, ε? Ναι, ναι. Το Ακακία εσείς το διαλέξατε? Γερόντισα. Γιατί δεν είχατε καθόλου κακία? Το κοσμικό ήταν αγάπη, αλλά όταν έρχεσαι στο μοναστήρι αλλάζει η ζωή σου. Και αλλάζει και το όνομα. Και από αγάπη που με λέγανε με φαίνεται κακία. Πόσα χρόνια είστε εδώ? 55. Καλά, είμαι τόσο ευτυχισμένη και νομίζω ότι ήρθα χθες. Δεν πιστεύω ότι είμαι 55 χρόνια εδώ. Και γιατί διαλέξατε το μοναχισμό? Από μικρό κοριτσάκι να θέλησα να φύγω από τον κόσμο. Δεν σκέφτηκα στη ζωή μου τίποτα. Απλώς πώς θα γίνω μοναχή και σε ποιο μοναστήρι θα πάω. Και τι σας έχει μάθει τόσα χρόνια αυτή η ζωή? Πακόη και αγάπη. Και όλο τον κόσμο να τον βλέπεις σαν ένα δικό σου. Ποτέ δεν θα περιφρονείς άνθρωπο, θα μιλήσεις με τον κάθε άνθρωπο. Θα δεχτείς ότι σου πει, αν μπορείς, θα πεις κάποια συμβουλή και περισσότερο προσευχή. Αδελφή Αγνή, αυτά τα στρογγυλά τι είναι τα κόκκινα? Πιπεριές. Διακοσμητικές ή τρώγονται? Διακοσμητικές. Α, αυτές τρώγονται όμως. Δεν θα το έλεγα. Αλήθεια, είναι καυτερές? Μπορεί. Τις δοκιμάσω? Για δοκιμή θα σε πείσει. Δεν είναι καυτερό. Είναι καυτερό. Βλέπω εδώ πέρα και τα γλυκάκια και τα λικεράκια. Τι είναι αυτό, είναι ο κουραμπιές? Κουραμπιές, ναι, παραδοσιακός κουραμπιές. Είναι ένα παραδοσιακό τρατάρισμα όλων των ανθρώπων που να πρωτομπαίνουν κάπου. Και εμείς το έχουμε πάρα πολύ στη φιλοξενία μας. Και γλυκένεις και τον άλλον και τον κουρασμένο, το έτσι, του δίνεις λίγο δύναμη, του δίνεις λίγο έτσι... Μια ανάσα. Σωστό. Όπως λένε και οι Έλληνες εδώ πέρα, αδερφοί, λέει, γιατί το λένε, λέει, παντάνασα, γιατί παίρνεις ανάσα. Γιατί είναι ένα μικρό λογοπαίγνιο, γιατί παντάνασα σημαίνει πάντον άνασα. Βασίλισσα του παντός. Όταν έρχονται εδώ πέρα, τρέχει η αδερφή Κακία.
με τις πετσέτες το καλοκαίρι, να τους δροσίσει με τα νερά, με τις παγωμένες τους πορτοκαλάδες εκεί πέρα. Σαν πρώτο βοηθειόν είμαστε εδώ, το καλοκαίρι. Εσείς από πού κατάγεστε? Εγώ είμαι από την Αθήνα. Παιδί της Αθήνας. Παιδί της Αθήνας, ναι, ναι, ναι. Είχα έρθει για επίσκεψη εδώ πέρα και... πώς να το πω, το ερωτεύτηκα, το μέρος. Και ήταν η εποχή που πραγματικά ήταν σε μια πολύ κομβική ώρα για μένα, γιατί εγώ ήθελα να πάω να σπουδάσω στη Γερμανία. Αλλά το μυαλό μου ήταν κολλημένο εδώ. Και όποιο μοναχό ή μοναχή να ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι ήρθαν από ένα πράγμα, από τον έρωτα. Γιατί ζεις γι' αυτό. Είναι λόγος ζωής. Έλα, να σε πάρω εσένα, να σε κλείσω εδώ. Δεν θα μείνεις, γιατί δεν το αγαπάς. Μένεις γιατί το αγαπάς. Mm. Μένεις γιατί το... η ψυχή σου νιώθει fulfilled, να πω και τα ελληνικά. Είχατε από μικρή αυτή την έφεση? Όχι. Πώς προέκυψε? 3 μήνες. Τι εννοείται 3 μήνες? Πήρα την απόφαση, πριν έρθω. Γιατί συνέβη κάτι, όχι, ήτανε... Όχι, ούτε καν. Απλώς είπα, ήταν η πιτάς, το έκανα και εγώ σπαρτιάτικα. Τι θέλετε να σπουδάσετε? Αστροφυσική. Αστροφυσική? Γιατί έκανα, τι. Μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Είχα... Μουσική, τι είναι μουσική? Βέβαια. Η τζαζ. Είχα δει και το Miles Davis. Παρεπιπτόντως. Live, στον Λυκαβητό. Ναι. Καλό. Εγώ έπαιζα και drums. Θα με εκπλήξετε. Η μία έκπληξη μετά την άλλη. Ναι, ναι. Ήταν αδερφός μου τραμίστας. Μου άρεσε η μουσική. Δεν είναι η μουσική. Είναι θείο δώρο. Δηλαδή και οι απαρχές της μουσικής είναι και από τις απαρχές του ανθρώπου. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ποτό που το φτιάχνουμε στο μοναστήρι. Να το πούμε όλα τα μυστικά. Μακάρι. Σας ευχαριστώ αυτό, πολύ. Ναι. Αυτό είναι. Αχ, τι ωραίο που είναι. Έχει και τριαντάφυλλο. Όχι. Όχι. Έχει κανέλα. Έχει. Έχει μουσκοκάριδο. Όχι. Έχει γαρίφαλο. Έχει. Να στα δύο είμαι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μπάχαρη. Όχι. Κάνω το δεύτερο, το βρω. Φασκόμηλο, όχι. Όχι. Μέλι. Όχι. Έλα, πείτε μου. Μαύρη ζάχαρη. Μαύρη ζάχαρη. Ναι, αλλά έχει και δύο άλλα. Έλα, πείτε και τα άλλα δύο. Ρε, θα ξημερώσουμε τα δύο μπαχαρικά. Κίμινο. Θα σας το πω μετά. Off the record. Off the record, ναι. Μην γράφετε. Το απολαυστικό της συζήτησης με τη μοναχή Αγνή είναι ότι μπορεί να πάει από τα απλά επίγεια πράγματα στα πνευματικά με την ίδια ευκολία και άνεση. Τι είναι ο Θεός? Κάτι με ρωτάνε πολλές φορές και μου λένε, αδερφή Αγνή, πού είναι αλήθεια, πού είναι ο Θεός? Λέω, ψάχνετε. Όποιος ψάχνει βρίσκεται, σου λέω. Θα σας μιλάω ειλικρινά, είμαι τόσα χρόνια, ποτέ όμως, ποτέ δεν έχω μιλήσει για το Θεό σε κανέναν. Γιατί ο κάθε άνθρωπος βρίσκει το Θεό με το δικό του τρόπο, με την καρδιά του. Δεν είναι εξίσου στο Einstein εψιλον μη επίσης στο τετράγωνο. Υπάρχουν όμως κατά την εμπειρία σας κάποια εμπόδια στο να βρούμε το Θεό μέσα μας? Ο κάθε άνθρωπος κάνει τη δική του προσωπική διαδρομή. Ο Θεός, επειδή είναι συμπαντικός Θεός και ταυτόχρονα και προσωπικός Θεός, και αυτό είναι το τρομακτικό, ότι ενώ είναι και συμπαντικός, είναι και προσωπικός. Αναλόγως με την καρδιά σου, θα βρεις. Κάνω νηστείες, κάνω μεγάλους σταυρούς. Δεν τα έχει ανάγκη ο Θεός από αυτά. Τι αγάπη έδωσες, πόσο αγάπη έδωσες. Όλα ξεκινάνε από την ανιδιατελή και ειλικρινή αγάπη. Βλέποντας, διαβάζοντας πώς εξελίσσονται οι εποχές και τι γίνεται στον κόσμο, πού πιστεύετε ότι πάμε, προς τα πού? Κοιτάξτε να δείτε. Η τάξη είναι πολύ δύσκολη να είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει τάξη. Γιατί είμαστε όντα πολύπλοκα. Και το θέμα δεν είναι τι θα προκύψει. Μέσα σε 100 χρόνια τι έζησε η Ελλάδα? 2 παγκοσμίως, βαλκανικούς, τη γρήπη, την ισπανική, την μικρατιστική καταστροφή. Το θέμα δεν είναι ό,τι και να δούμε. Είναι το θέμα πώς θα το διαχειριστούμε. Η κάθε δυσκολία από τη μικρή μέχρι τη μεγάλη είναι πώς θα το διαχειριστείς. Οι βασικές ανθρώπινες αρχές ποιες είναι, κατά την άποψή σας?
Η αγάπη. Είναι το α και το ω, γιατί σας είπα και προηγουμένως, αν δεν ξεκινάς, η αγάπη θα φέρει την ειρήνη, θα φέρει τη γαλήνη, δεν θα έχει εγωισμό, θα μπορείς να συγκατοικήσεις, θα, και από τη μικρή συγκατοίκηση γίνεται και η μεγάλη κοινωνικοποίηση. Δηλαδή, το μικρό φέρνει το μεγάλο καλό. Γενικά είστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι για το μέλλον? Θεωρώ ότι είμαι στη μέση. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε, να πατάμε στα πόδια μας, να μας ξέρουν τι μας γίνεται. Ο άνθρωπος πρέπει να ενημερώνεται, να διαβάζει και να αγαπάει όμως πιο πολύ απ' όλα. Γιατί όταν σε δύσκολες στιγμές, επειδή έκανα μια πολύ σημαντική χειρουργική επέμβαση, την ώρα που μου σε δίνουν μέχρι που ακουμπάς αυτό το κρύο κρεβάτι του χειρουργείου. Εκείνη την ώρα τα βλέπεις όλα, σε όλη αυτή τη διαδρομή, τα βλέπεις όλα κυριολεκτικά. Και τελικά δύο πράγματα μπήκα. Με αυτά μπήκα και με αυτά βγήκα. Την αγάπη μου για τον Θεό και για την Παναγία και τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Ναι. Αυτό είναι το α και το ω. Αυτά πήρα. Και αυτά βγήκα. Και αυτά έχω. Φοβάστε το θάνατο? Καθόλου. Αλήθεια, Έχω πολλές φορές έχω πάει και έχω γυρίσει. Όταν αγαπάς πολύ, δεν φοβάσαι. Και κάπως έτσι, με λύρες και μαγικούς αυλούς, με γλυκό κάστανο και γλυκές κουβέντες, μέσα στην καστροπολιτεία του Μιστρά και στην Παντάνασα, ακούσαμε και νιώσαμε πράγματα που σου κόβουν την ανάσα. Μιλήσαμε για την κατανόηση, τη συγγνώμη και την υποχώρηση. Και μάθαμε πως ο κάθε άνθρωπος βρίσκει το Θεό με το δικό του τρόπο, με την καρδιά του, και φτάνει στην αγάπη για να μην φοβάται, για να μπορεί να ζει τη ζωή του αλλιώς. Πώς να μπορέσω να σου πω, πώς να μπορέσω να σου πω το σ' αγαπώ. Πώς να ξεχάσεις.